Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά εντυπωσιάζομαι από το θράσος ορισμένων σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Εντυπωσιάζομαι, αλλά βεβαίως δεν εκπλήσωμαι. Άλλωστε, το θράσος είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα όλων όσοι διακατέχονται από μια ιδιοκτησιακή αντίληψη σε ό,τι αφορά τις τύχες της χώρας. Όλων όσοι χωρίς ντροπή κουνάνε σήμερα το δάχτυλο, έχοντας επί χρόνια κατασπαταλήσει πακτολό χρημάτων, έχουν αναγάγει τη διαφθορά και τη διαπλοκή σε κυρίαρχη ιδεολογία. Συγγνώμη, κυρία Καβαδία, να ολοκληρωθούν οι μετακινήσεις σας, παρακαλώ, και να κάνουμε ησυχία για να ακούσουμε την ομιλήτρια. Συνεχίστε, κυρία Καβαδία, ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι δεν μου κάνει εντύπωση το θράσος το οποίο παρατηρείται σε αυτή την αίθουσα σήμερα και κυρίως από τους ανθρώπους που έχουν κατασπαταλήσει τόσα πολλά χρήματα όλα αυτά τα χρόνια, που έχουν αναγάγει τη διαφθορά και τη διαπλοκή σε κυρίαρχη ιδεολογία και έχουν οδηγήσει άρρωστες γυναίκες στη δημόσια διαπόμπευση χωρίς ποτέ να αισθανθούν την ανάγκη να ζητήσουν έστω μία συγγνώμη. Προφανώς και αντιλαμβάνομαι την ενόχληση, γιατί δεν είναι λίγο πράγμα να βρίσκεται επιτέλους μια κυβέρνηση που αποφασίζει να θέσει το δάχτυλο επί των τύπων των ύλων και να αγγίξει έναν χώρο όπως αυτόν της υγείας, για τον οποίο επί χρόνια βοά η κοινωνία. Σπατάλη δημόσιου χρήματος, ασυδοσία στις δαπάνες και αδιαφανείς σχέσεις μεταξύ φαρμακευτικών εταιριών, ιδιωτών γιατρών, δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων του χώρου της υγείας, αλλά και πολιτικών προσώπων, συνέθεταν ένα διαχρονικό γαϊτανάκι διαφθοράς και διαπλοκής, για το οποίο όλοι γνώριζαν, αλλά κανείς δεν μιλούσε και κυρίως κανείς δεν άγγιζε. Και αυτό το αισχρό γαϊτανάκι σε βάρος όχι μόνο του δημοσίου χρήματος, αλλά και σε βάρος της υγείας των πολιτών, δεν εκτελήσόταν μόνο, κυρίες και κύριοι, στα χρόνια του Πάρτη και των παχιών αγελάδων, αλλά συνεχίστηκε και στην εποχή της κρίσης. Κατά μετριοπαθείς υπολογισμούς, το μαύρο χρήμα που καταναλώθηκε τα προηγούμενα χρόνια στο χώρο της υγείας ανέρχεται, προσέξτε το ποσό, στο ηλικιώδες ποσό των 85 δισεκατομμυρίων ευρώ. 85 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή το 1/4 του δημόσιου χρέους της χώρας. Και όλοι όσοι υπήρξαν μέτοχοι και συμμέτοχοι, γιατί αυτό το πάρτι έχει διοργανωτές με ονοματεπώνυμο Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, διαρριγνύουν τώρα υποκριτικά τα ημάτια τους, προσπαθώντας να φορτώσουν στο ΣΥΡΙΖΑ αμαρτίες. Να πούνε βρε δε βαριέσαι βρε αδερφέ, όλοι οι ίδιοι είναι, ελπίζοντας ότι φωνάζοντας ο κλέφτης θα φοβηθεί ο νοικοκύρης. Εμείς όμως το λέμε ξεκάθαρα. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τα σκάνδαλα θα τεκμηριωθούν και θα γνωστοποιηθούν, γιατί τα στοιχεία υπάρχουν και η Επιτροπή θα τα εντοπίσει. Οι πολίτες θα μάθουν και η δικαιοσύνη θα κληθεί να πράξει το καθήκον της. Οι κραυγές δεν πρόκειται να κρύψουν την αλήθεια. Είναι σαφές ότι στην Επιτροπή, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε για πολλά. Ενδεικτικά όμως, εδώ θα αναφερθώ μόνο στη διαχείριση και την εν γέννη λειτουργία του ΚΕΛΠΝΟ, του φορέα που από ό,τι φαίνεται, από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αποτέλεσε επί χρόνια την offshore πολλών κυβερνήσεων. Μία offshore εγκατεστημένη όχι κάπου στα μακρινά νησιά Καϊμάν, αλλά εδώ πιο πάνω, στο κοντινό Μαρούσι, στην Οδό Αγράφων. Και δυστυχώς για πολλούς η Οδός Αγράφων φαίνεται πως έχει να μας πει και να μας αποκαλύψει πολλά. Ενδεικτικά, επαναλαμβάνω, θα αναφέρω τα πορίσματα του ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας Πρόνοιας, παραπομπή σε ποινικό δικαστήριο στελεχών και υπαλλήλων του ΚΕΛΠΝΟ με βαρύτατες κατηγορίες για κακουργηματικές πράξεις, πόρισμα του ΣΔΟΕ για εικονικά τιμολόγια της περίοδου 2003-2009. Και δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν ιδιωτικά συμφωνητικά για χορηγίες, προσέξτε, όχι διαφημίσεις, αλλά χορηγίες, σε συγκεκριμένα τηλεοπτικά κανάλια. Υπάρχει, για παράδειγμα, χορηγία, επαναλαμβάνω, όχι διαφήμιση, ύψους 1 εκατομμυρίου, σε κανάλι πανελλαδικής εμβέλειας. Οι λεπτομέρειες προσεχώς. Υπάρχουν τηλεοπτικές διαφημίσεις του ΚΕΛΠΝΟ που έγιναν από συγκεκριμένες εταιρείες, χωρίς προκήρυξη της δαπάνης, αλλά με ανάθεση. Και στη συνέχεια προβλήθηκαν ή δημοσιεύθηκαν με υψηλότατο τίμημα σε συγκεκριμένα και επιλεγμένα ραδιοτηλεοπτικά μέσα. Με τέτοιους τρόπους, αλλά και με άλλους, οι οποίοι θα αποκαλυφθούν βεβαίως κατά την πορεία της εξεταστικής, τι εξασφαλιζόταν? Εξασφαλιζόταν η ομερτά, αυτή η ένοχη σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης.
Εκτός όμως από τη σιωπή, εξασφαλιζόταν και η συμμετοχή. Είναι αυτονόητο ότι όλοι όσοι τάιζαν με τέτοιους αδιαφανείς και ενίοτε παράνομους τρόπους μέσω των χρημάτων του Κελπνό, δεν αγόραζαν μόνο χρόνο για τα λοιμώδη νοσήματα, αλλά και για το κόμμα τους. Πολύ συχνά, ακόμη και για τον εαυτό τους, σε βάρος συνυποψηφίων τους από τον ίδιο κομματικό χώρο. Έτσι έγιναν κάποιοι, κυρίες και κύριοι, τηλεοπτικοί αστέρες. Έτσι κάποια κόμματα σφιχταγκάλιασαν τη λεγόμενη τέταρτη εξουσία, ένα λεπτό κύριε Πρόεδρε, που αντί να ελέγχει τις άλλες τρεις, όπως είναι η αποστολή της, βρέθηκε να διαπλέκεται και να υπηρετεί ιδιωτελείς σκοπούς. Επειδή όμως η γενίκευση είναι η μήτρα του φασισμού, σπέβδω να διευκρινίσω. Δεν έλαβαν μέρος όλοι οι άνθρωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε αυτά τα παιχνίδια συναλλαγής. Και προφανώς δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι του Κέλπνο αναμεμειγμένοι σε τέτοια παιχνίδια. Τιμούμε το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου, το οποίο προσφέρει τα μέγιστα στη δημόσια υγεία, και είμαι διατεθειμένη να δεχθώ ότι ακόμη και οι κατά καιρούς πολιτικοί προϊστάμενοι του κέντρου δεν είναι κατά ανάγκη όλοι ένοχοι ή τουλάχιστον εξίσου ένοχοι για τα όσα τέρατα και σημεία φαίνονται από τα πρώτα στοιχεία να έχουν διαπραχθεί. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσω με αυτό. Δεν ζητάμε τη σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής έχοντας προεξοφλήσει την ενοχή κάποιων. Άλλωστε, το κυνήγι μαγισσών δεν είναι, είναι προνομιακό πεδίο άλλων πολιτικών χώρων και προφανώς δεν ανήκει στην ιστορία της δικής μας αριστεράς. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν προτιθέμεθα να παίξουμε τον ουδέτερο ρόλο κανενός Πόντιου Πιλάτου. Είμαστε εδώ. Όλα αυτά τα οποία υπάρχουν θα συζητηθούν, θα ανοιχθευτούν μέσα από την πορεία της Εξεταστικής Επιτροπής. Και επαναλαμβάνω κάτι που έχει ακουστεί ήδη. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εμείς δεν έχουμε καμία οργανική σχέση με αυτό το πάρτι, το οποίο είχε λίγους οργανωτές και πολλούς συμμετέχοντες. Σας ευχαριστώ.